Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ κι εγώ καλή δύναμη για την νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Δύναμη που θα χρειαστούμε όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός κοινοβουλίου, γιατί δεν ήταν ένα πολύ ευίωνο καλοκαίρι. Από την πρώτη στιγμή της σχετικής συζήτησης για την προώθηση του λεγόμενου νέου δικαστικού χάρτη της χώρας, το ΚΚΕ αποκάλυψε τον πραγματικό χαρακτήρα των αλλαγών και την αντιλαϊκή τους κατεύθυνση. Είχαμε μάλιστα από καιρό προειδοποιήσει για τα μέτρα αυτά που περιγράφονταν γλαφυρά στην περιβόητη έκθεση Πισαρίδη κάτω από το γνωστό πλέον δόγμα για μια δικαιοσύνη παράγοντα εμπιστοσύνης στις επενδύσεις. Το συζητούμενο νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά αλλαγές στους κώδικες πολιτικής, ποινικής δικονομίας καθώς και στον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων, σε εναρμόνισή τους με τον νόμο 5108 του 24 που προβλέπει την κατάργηση των ειρηνοδικείων. Οι προωθούμενες αλλαγές υπηρετούν στην πραγματικότητα αυτό το συνολικότερο σχεδιασμό. Μπορεί να μοιάζουν απλά νομοτεχνικές προσαρμογές που δικαιολογούνται μέσα στο νέο πλαίσιο, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμα και το μέγεθος των αλλαγών σε όλο το εύρος των κωδίκων φανερώνει τον εκτεταμένο χαρακτήρα τους και ότι στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα συνολικά εντελώς νέο τοπίο στον τρόπο της απονομής της αστικής δικαιοσύνης. Αναφερόμενος σκοπός του νομοσχεδίου και για τους τρεις κώδικες είναι η συμβολή, λέτε, στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως με την αποφυγή της καθυστέρησης των δικαστικών αποφάσεων και άλλα τέτοια έβηχα, αλλά εκτός πραγματικότητας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με το συγκεκριμένο νόμο και το νέο δικαστικό χάρτη που διαμορφώθηκε έχετε προκαλέσει ως κυβέρνηση ένα πραγματικό αλαλούμ, να μου επιτραπεί η έκφραση, με αρνητικές συνέπειες στο λαϊκό κόσμο που έχει υποθέσει τα δικαστήρια και βεβαίως στους δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και δικαστές. Γιατί αντίθετα με όσα ισχυρίζεστε, οι εργαζόμενοι και οι βιοπαλιστές βλέπουν να ορθώνονται όλο και μεγαλύτερα οικονομικά, δικονομικά και πρακτικά εμπόδια στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Οι υποθέσεις τους συνεχίζουν να βαλτώνουν για χρόνια, αντιμετωπίζουν μια όλο και πιο εχθρική για αυτούς νομοθεσία. Αντίθετη βέβαια είναι η εικόνα για ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, για διάφορους μεγαλοσχήμονες που απολαμβάνουν πράγματι όλο και πιο ευνοϊκή μεταχείριση στις υποθέσεις τους, που διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα, διαμορφώνεται για αυτούς ένα ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο, ένα φιλικό δικαστικό περιβάλλον που υπηρετεί βεβαίως τις κερδοφόρες επενδύσεις τους. Είναι άλλωστε χαρακτηριστική των προτεραιοτήτων σας η ρύθμιση του άρθρου 46 του νομοσχεδίου, που διευρύνει τη δυνατότητα ορισμού συμβολιογράφων ως υπαλλήλων πληστηριασμού ακόμα και όμορης του τόπου εκτέλεσης περιφέρειας ή ακόμα και της πρωτεύουσας της χώρας, για να διευκολύνεται ακόμα περισσότερο τα κοράκια των τραπεζών και των funds, για να μπορούν να ξεπεράσουν και την όποια απροθυμία μπορεί να υπάρχει ενδεχομένως σε συμβολιογράφους σε μικρές κοινωνίες να προχωρήσουν τους πληστηριασμούς, αλλά και να αποφεύγονται όσο γίνεται με τη δυσκολία της ενημέρωσης και λοιπά κινητοποίηση αλληλεγγύης που εκφράζονται, προκειμένου να διενεργούνται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις οι πληστηριασμοί της λαϊκής κατοικίας. Όπως βεβαίως και στο άρθρο 45, που ικανοποιείται ένα ακόμα κεντρικό αίτημα των κορακιών, μεγάλων εταιριών που συγκεντρώνουν ακίνητα μέσω του πληστηριασμών, όπως κτηματομιστικές, τουριστικές, Airbnb κλπ. Έτσι, πριν από τον πληστηριασμό, θα διαμορφώνεται η πλήρης εικόνα για το φιλέτο που λαχταρά το κάθε κοράκι να αποκτήσει, με πολεοδομικές άδειες, τοπογραφικά, κατόψεις κλπ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το είχαν γεμίσει το προηγούμενο διάστημα οι οικονομικές σελίδες των εφημερίδων με σχετική αρθρογραφία για την άρση των διαφόρων προσκομμάτων στην ευόδοση των πληστηριασμών, με αναφορές στα συγκεκριμένα μάλιστα στοιχεία των ακινήτων, δήθεν στο όνομα πάντα του ελέγχου τυχών ευθερησιών. Τα ίδια τα δικαστήρια λειτουργούν όπως απροκάλυπτα πλέον διακηρύσσετε και νομοθετείτε στο πλαίσιο της γνωστής αντιλαϊκής λογικής του κόστους-οφέλους που παραγωνίζει στην πραγματικότητα τις λαϊκές ανάγκες.
Με την κατάργηση των ειρηνοδικείων και γενικότερα το νέο δικαστικό χάρτη, ταλαιπωρείται και καθυστερείται ακόμα περισσότερο τον κόσμο που προσφεύγει ή εμπλέκεται δικαστικά, με τους επαναπροσδιορισμούς των υποθέσεών του, τον επιβαρύνεται οικονομικά, υποβαθμίζεται την ποιότητα της όποιας δικαστικής προστασίας του στο υπάρχον σύστημα. Είναι χαρακτηριστικό ακόμα τα άρθρα που αφορούν τα παράβολα των ένδικων μέσων και της ανακοπής ερημοδικίας, όπου επιβεβαιώνεται περίτρανα η κριτική που σας ασκούσαμε κατά την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη για τη συνολική αύξηση του κόστους στις διαδικασίες. Γιατί διατηρείται διάκριση με τα χαμηλότερα παράβολα της παλιάς αρμοδιότητας των ειρηνοδικείων ανάλογα με το ύψος της διαφοράς? Άλλωστε, αυτό το κριτήριο διατρέχει σε πολλά σημεία τις προωθούμενες ρυθμίσεις για τις νέες αρμοδιότητες. Και βέβαια, όπως αναμενόμενο ήταν, επιτάσσουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οι φορείς τους, που πιστά υπηρετείτε κι εσείς, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλα αστικά κόμματα που βεβαίως σήμερα διαμαρτύρονται. Αυτές οι αλλαγές είναι η αρχή για το ξύλωμα του pullover της διάρθρωσης των δικαστηρίων της χώρας, αφού μετά τη λεγόμενη ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την κατάργηση των ειρηνοδικείων, δρομολογείται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βάθος χρόνου η κατάργηση και συγχώνευσης σε πρωτοδική εφετία κλπ. Στους δικηγόρους, μικρούς αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς, ιδιαίτερα της Αττικής, έχετε προκαλέσει πραγματικά σοβαρή ταλαιπωρία και αναστάτωση, τόσο στη μεταβατική φάση, όσο θα ακολουθήσει και στη συνέχεια, αφού πραγματικά θα αναγκάζονται να διακτηνίζονται για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της εκδίκασης των υποθέσεων σε περισσότερα πρωτοδικεία, προς όφελος φυσικά των ισχυρών δικηγορικών εταιριών που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και την υποδομή για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Δεν διασφαλίσατε ούτε καν την έγκαιρη και αξιόπιστη ειδοποίηση των διαδίκων και των δικηγόρων για τον τόπο εκδίκασης των υποθέσεών τους, με ορατό τον κίνδυνο της ερημοδικίας και της απώλειας των δικαιωμάτων τους. Τους αφήνετε πραγματικά να ψάχνουν μόνοι τους πελαγοδρομώντας ανάμεσα στις διατάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε λίγες μέρες ξεκινάει το νέο δικαστικό έτος, δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση για το σε ποια κτίρια και αίθουσες θα εκδικαστούν οι διάφορες υποθέσεις των καταργούμενων ειρηνοδικείων. Ανάμεσά τους, κύριε Υπουργέ, ακόμα και του μεγαλύτερου ειρηνοδικείου αυτού της Αθήνας. Πραγματικά, με μεγάλη ευθύνη, σας μεταφέρουμε την τεράστια ανησυχία, για να μην πούμε απόγνωση, που επικρατεί σε δικηγόρους, εργαζόμενους πολίτες, για το τι θα ισχύσει σε λίγες μέρες από σήμερα. Γι' αυτό βεβαίως και καταλαβαίνουμε τη σπουδή σας να ολοκληρωθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου, όμως είναι πολύ αργά και πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε πραγματικά να νομοθετείτε. Λίγο πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους, όλοι είναι σε αναμονή, ακόμα και για τον τόπο εκδίκασης μιας υπόθεσης μέσα στον επόμενο μήνα, και έχετε τεράστιες ευθύνες για αυτό το χάος πραγματικά που έχετε προκαλέσει. Δυσμενέστατες είναι οι συνέπειες και για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Στα τεράστια κενά σε οργανικές θέσεις, στις σοβαρές ελλείψεις σε κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, ήρθατε να προσθέσετε τον μπάχαλο με τη μεταφορά των γραμματιών, των αρχείων, των καταργούμενων δικαστηρίων και πάει λέγοντας. Ειδικά στους δικαστές, με την κατάργηση των ειρηνοδικείων, πυροδοτήσατε μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε πρωτοδίκες και πρώην ειρηνοδίκες, με επίκεντρο τη μισθολογική και κυρίως βαθμολογική τους εξέλιξη, και την κατάρτιση των δύο επιτηρίδων της ειδικής και γενικής. Στην πραγματικότητα δημιουργείται πρωτοδίκες δύο ταχυτήτων. Μια αντιπαράθεση που ενώ πράγματι αφορά σοβαρά ζητήματα, στην πραγματικότητα σας βολεύει, γιατί δρά από προσανατολιστικά, αφού βγάζει από το κάδρο τις ευθύνες σας και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κατευθύνσεις της οποίας είναι αυτές που επιβάλλουν την επίθεση στα επαγγελματικά δικαιώματα και τη ζωή και των ίδιων των δικαστών, ιδίως βεβαίως των ειρηνοδικών, τους οποίους είχατε φροντίσει και κατά την ψήφιση του αρχικού νόμου
να δυσφημίσετε για να μπορέσετε πιο εύκολα να περάσετε τις προωθούμενες αλλαγές. Έρχεστε λοιπόν τώρα με προσαρμογές της τελευταίας στιγμής, υποτίθεται να διορθώσετε αυτό το μπάχαλο που δημιουργήσατε, αλλά κατά τη γνώμη μας αυτό το κάνετε σε ακόμα πιο προβληματική και αντιδραστική κατεύθυνση. Για παράδειγμα, με το άρθρο 64 υποβαθμίζεται τη συμμετοχή των δικαστικών ενώσεων, των δικηγορικών συλλόγων, άλλων φορέων του χώρου της δικαιοσύνης στις αποφάσεις ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης δικαστηρίων με την απλή υποβολή υπομνήματος, ενώ διατηρείται στο ίδιο άρθρο τα απαράδεκτα οικονομικά κριτήρια για την αναγκαιότητα ύπαρξης ή μη ενός δικαστικού σχηματισμού. Θα πούμε βέβαια και πιο αναλυτικά στο εγκατάρθρο συζήτηση, όμως είναι ορισμένα που πραγματικά καταδεικνύουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα και αυτών των αλλαγών που έχεις υποτίθεται να επιφέρετε για να βελτιώσετε υποτίθεται το δικαστικό χάρτη. Για παράδειγμα, στο άρθρο 69, που προβλέπεται τη δυνατότητα μετακίνησης για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους των δικαστικών υπαλλήλων σε παράλληλες και περιφερειακές έδρες του ίδιου νομού για το αναγκαίο, λέτε, χρονικό διάστημα των έκτακτων αναγκών με απόφαση της Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου. Τι έρχεστε να κάνετε, κύριε Υπουργέ? Ουσιαστικά, αυτό που αναγκαστήκατε να βγάλετε από την πόρτα μετά τις έντονες αντιδράσεις των δικαστικών υπαλλήλων κατά την ψήφιση του νόμου 5108 του 24 και το αποσύρατε υπό την πίεση των αντιδράσεων αυτών, το φέρνετε σήμερα από το παράθυρο με μια άλλη διατύπωση που όμως δεν αλλάζει την ουσία. Δεν υπάρχει πραγματικά η παραμικρή μέρημνα για δικαιώματα εργαζομένων που εδώ και χρόνια δουλεύουν στον ίδιο τόπο, έχουν διαμορφώσει εκεί τη ζωή τους, με το κριτήριο των έκτακτων αναγκών και για τον αόριστα οριζόμενο αναγκαίο χρόνο θα μετακινηθεί, για παράδειγμα, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της μια μητέρα ανήλικων παιδιών. Σε αυτά τα ερωτήματα πώς απαντάτε? Στη συνέχεια, με το άρθρο 89 φέρεται μια τουλάχιστον προβληματική και άδικη, κατά τη γνώμη μας, ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι πρώην ειρηνοδίκες εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα χωρίς δικαίωμα εξέλιξης μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, αν και στην πραγματικότητα θα προσφέρουν ίδιες εν τέλει υπηρεσίες με τους πρωτοδίκες, και χωρίς να διασφαλίζεται ότι μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας οι πιο κάτω της α σειράς θα λαμβάνουν τις αποδοχές του εφέτη. Δίνεται βεβαίως η δυνατότητα σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να ενταχθεί στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών, μετά βεβαίως από ειδική επιλογή, χωρίς επομένως να είναι καθόλου βέβαιο ότι θα επιλεγεί, και ενώ προβλέπεται να περνάει επιμορφωτικά σεμινάρια, θα κατατάθεσετε πάντα τελευταίος σε αυτή την επιτηρίδα, όντας επομένως σχεδόν απίθανο μέχρι τη συνταξιοδότησή του να μπορέσει να φτάσει στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών. Σημειωτέων ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια που αρχικά είχαν προβλεφθεί για μια διετία, τελικά συρρυκνώνονται στους 6 μήνες, αφού μάλλον η έγνοια σας είναι αυτά να γίνουν για να εκταμιευθούν το 1,7 εκατομμύρια ευρώ αυτό, περισσότερο σας ενδιαφέρει, και όχι πραγματική επιμόρφωση των δικαστών. Επειδή αυτά θα πραγματοποιηθούν σε 6 μήνες και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των ειρηνοδικών, υπάρχουν ήδη προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα γυναίκες ειρηνοδίκες με άδεια κοίησης, λοχίας κλπ. Οι εκείνες που βρίσκονται σε άδεια ανατροφής τέκνου, που δεν μπορούν να τη λάβουν, αφού θα είναι υποχρεωμένες έστω και διαδικτυακά να παρακολουθούν αυτά τα σεμινάρια. Πραγματικά λοιπόν, αν θέλετε να αναβαθμίσετε τη δικαιοσύνη, όπως ήδη σας είχαμε επισημάνει κατά τη συζήτηση του νόμου 5108, δεν μπορεί τέτοια αναβάθμιση να υπάρξει χωρίς άμεσης προσλήψης για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων σε δικαστικούς υπαλλήλους με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με σύγχρονο μισθολόγιο που ανταποκρίνεται στο σημερινό αυξημένο κόστος ζωής και τη συνθετότητα βεβαίως των καθηκόντων τους. Δεν μπορεί να μιλάμε για αναβάθμιση των δικαστικών υπηρεσιών, αν δεν προχωρήσετε στα συγκεκριμένα αιτήματα για την επαναφορά, για παράδειγμα, 13ου και 14ου μισθού στους δικαστικούς υπαλλήλους, με έγκαιρη και στο ακέραιο πληρωμή της υπεροριακής τους απασχόλησης,
Πόσο μάλλον όταν ακόμα και αυτά τα ελάχιστα μέτρα ανακούφισης που σας είχαμε κατ' επανάληψη, που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητούν, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της δουλειάς τους και για τους οποίους καταθέσαμε 2 φορές το τελευταίο διάστημα τροπολογία προκειμένου να επαναφέρεται την πάγια μηνιαία αποζημίωση των γνωστών επιδομαδικών συνθήκων, ακόμα και γι' αυτό σφυρίζεται αδιάφορα. Ένα επίδομο βεβαίως που το είχε καταργήσει το 2011 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπου με το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο κατακρεωργήθηκε όχι μόνο ο μισθός αλλά και όλα τα επιδόματα και λίγο μετά και τα δώρα εορτών, περικοπές που στο ακέραιο διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφαιρώντας μάλιστα από τη μισθολογική τους εξέλιξη και τη διετία 16-17. Πραγματικός εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αποφασιστική βελτίωσή της σε πολλές περιπτώσεις της άθλιας κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής που παραμένει. Αλήθεια, με την ευκαιρία θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε τι έγινε, τι απέγινε το μεγαλοπίβολο σχέδιο που είχατε εξαγγείλει για το χτίσιμο του νέου δικαστικού μεγάρου της Αθήνας στο χώρο πίσω από τον Άριο Πάγο και το εφετείο. Και τέλος, πραγματική αναβάθμιση της δικαιοσύνης θα ήταν, για παράδειγμα, η ίδρυση ειδικών δικαστηρίων για εντοπισμένες κοινωνικές ανάγκες που χρήζουν πολλές φορές ιδιαίτερης μέρημνας, όπως τα οικογενειακά δικαστήρια, τη στιγμή που τα αποκρουστικά φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Ειδικά δικαστήρια για θέματα εργατικών, ατυχημάτων, εγκλημάτων θα λέγαμε, επαγγελματικών ασθενειών και άλλα. Όλα αυτά φυσικά δεν χωράνε στην λογική κόστους ωφέλους που προσβεύεται και εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της δικαιοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν και καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο και θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα στα άρθρα. Ευχαριστώ.